Θέλετε να γίνετε αστέρι στο Instagram και το TikTok? Για να γίνει αυτό υπάρχει ένα σχολείο ή μάλλον μια ακαδημία. Το Dev House γεννήθηκε στο Μιλάνο. Το πρώτο σπίτι σχολείο στον κόσμο που εκπαιδεύει διαδικτυακά ταλέντα. Κατά τη διάρκεια του περιορισμού στο σπίτι λόγω της πανδημίας, μια εταιρεία είχε την ιδέα να συγκεντρώσει 8 διαδικτυακούς mini star και να τους εκπαιδεύσει στην επεξεργασία και τη δημιουργία περιεχομένου. Η συγκέντρωση 8 ατόμων που έχουν όλοι διαφορετικές συνήθειες ήταν δύσκολη στην αρχή. Αλλά τότε, καθώς ήμασταν όλοι φίλοι και γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον προηγουμένως, καταφέραμε να βρούμε έναν συμβιβασμό. Παλεύουμε πολύ, αλλά λύνουμε τα πάντα. Κοινωνικά μέσα και κοινωνικό περιεχόμενο αντί για σχολείο. Το σχολείο αυτό δεν προετοιμάζει τους νέους για τον σημερινό κόσμο της εργασίας. Δεν είμαστε εναλλακτική λύση για το σχολείο, αλλά συμπληρωματική για την εκπαίδευση των νέων. Αλλά τα κοινωνικά μέσα μπορεί να είναι επίσης και επικίνδυνα. Πριν από λίγες ημέρες, ένα 9χρονο κορίτσι από το Παλέρμο πέθανε από μια πρόκληση στο TikTok. Η κυβέρνηση ανάγκασε τα κινέζικα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εξακριβώσουν την ηλικία των χρηστών της, κάτι που κινδυνεύει να μπλοκάρει το κοινωνικό δίκτυο. Μια ακραία πρόκληση που κατά καιρούς λόγω της ηλικίας μπορεί να μην γίνει κατανοητή, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Ας μην μιλήσουμε λοιπόν ποτέ για παιχνίδια και ας δώσουμε προσοχή σε κοινωνικά μέσα όπως το TikTok, που συχνά θεωρείται κίνδυνο από τους γονείς, επειδή βλέπει κανείς μικρούς χορούς, μουσική, πολλά όμορφα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ επικίνδυνα.